Είστε ζωντανά στον αέρα, αν έχετε την καλοσύνη. Ένα, κύριε Παπά, είμαστε ζωντανά στον αέρα. Νομίζω ότι δεν με βρέπει η κάμερα της κρατικής τηλεόρασης. Πρέπει να ανοίξουμε λίγο. Αν έχετε την καλοσύνη, συνάδελφοι. Συνάδελφοι. Μισό λεπτό, ναι, περιμένει. Επιστροφή στον Παπουλάκη. Ανοίξτε, αν έχετε την καλοσύνη. Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Ναι, περιμένω. Περιμένει. Είμαστε έτοιμοι όλοι, συνάδελφοι. Ναι. Και γίνεται αυτό η επιστροφή. Καταρχήν να ζητήσω την κατανόησή σας για το περασμένο της ώρας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κούραση. Έχω μόλις πριν από λίγο δώσει μια αναλυτική γραπτή δήλωση. Η διαδικασία νομίζω ότι είναι πανθολογούμενο ότι είναι απολύτως επιτυχημένη και δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να περάσει σε μια νέα εποχή τηλεοπτική, σε μια εποχή όπου η νομιμότητα θα είναι κρυστάλλινη, σε μια εποχή που η χώρα μας στέλνει ένα μήνυμα και εντός και εκτός ότι για όλους υπάρχουν κανόνες και αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται. Το έχω και στην δήλωσή μου υπογραμμίσει. Θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά αλλά και εκπροσωπώντας την ελληνική πολιτεία σε αυτή τη διαδικασία. Κάθε εργαζόμενο, κάθε άνθρωπο που υπερέβαλε αυτό για να φτάσει αυτή η διαδικασία σε αυτό το θετικό, το πάρα πολύ θετικό τέλος. Νομίζω ότι όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε πλέον ούτως ώστε να αποδώσουμε στον Έλληνα πολίτη το τηλεοπτικό προϊόν που δικαιούται. Διότι τηλεόραση είναι ψυχαγωγία, είναι πολιτισμός, είναι ενημέρωση και το Σύνταγμά μας είναι σαφές, είναι ισχυρό και οι νόμοι μας είναι πλήρης, είναι απαιτητικοί για όσους έχουν αποφασίσει να μπουν σε αυτή τη δραστηριότητα, η οποία δεν είναι απλώς μια οικονομική δραστηριότητα, αλλά έχει μια σειρά από προαπαιτούμενα, τα οποία θα τα διαφυλάξουμε και νομίζω ότι θα πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις από την ημέρα που ξημερώνει να βάλουμε τα δυνατά μας για να συγκροτηθεί μια ισχυρή ρυθμιστική αρχή, η οποία ακριβώς να είναι ο άγρυπνος φύλακας της ποιότητας και των υψηλών στάνταρ που δικαιούται ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ και εσάς που είστε εδώ. Περιμένατε, κύριε Παπά, ότι θα φτάσει τόσο ψηλά? Είχατε πει, κύριε Παπά, δεν περιμέναμε το τίμημα να πάει τόσο ψηλά. Είναι αλήθεια. Ήμασταν πολύ πιο μαζεμένοι και πιο συντηρητικοί στις εκτιμήσεις μας. Αυτό που κάναμε όμως ήταν να σχεδιάσουμε μια δημοπρασία η οποία ακριβώς θα μεγιστοποιούσε το τίμημα για το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό νομίζω το καταφέραμε. Το κλειδί, και εδώ πέρα αντιλαμβάνομαι και την ταλαιπωρία των εκπροσώπων των υποψηφίων, αλλά το κλειδί για την επιτυχία της δημοπρασίας ως προς, από τη μεριά του δημοσίου, την οποία η κυβέρνηση οφείλει να, τα συμφέροντα της οποίας η κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίζει, έπρεπε να αποκλειστεί η ροή πληροφοριών μεταξύ τους. Αυτό νομίζω το πετύχαμε. Το γνωρίζετε κι εσείς ως οπερατέρος δημοσιογράφοι ότι δεν διέρευσαν πληροφορίες και αυτό το θεωρώ ακόμα ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτής της επιτυχημένης δημοπρασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που δεν έχουν το κανάλια. Με τον Α και τον Σταρ. Λοιπόν,